Γεια σας, γεια σας. Βρισκόμαστε στο YouTube εδώ στο κανάλι μου και σήμερα σας έχω το απόλυτο snack για εσάς που θέλετε να πάτε σινεμά στο σπίτι σας, να δείτε μπάλα στο σπίτι σας και βασικά να την αράξετε στον καναπέ σας. Μιλάμε φυσικά για popcorn, το οποίο όμως δεν θα το κάνουμε σκέτο, θα το κάνουμε με θυμάρι, λεμόνι και σκόρδο. Διαφορετικό, νόστιμο και ξεκινάμε αμέσως τώρα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Για το popcorn είναι πάρα πολύ εύκολα και πολύ απλά τα πράγματα. Αυτό που θα χρειαστούμε είναι μία κατσαρόλα. Ιδανικά, αν έχει γυάλινο καπάκι, είναι ό,τι πρέπει, γιατί μπορούν τα παιδιά να έρθουν από πάνω και να βλέπουν πώς πετάγονται μέσα στην κατσαρόλα τα popcorn. Χρειαζόμαστε λίγο λάδι, βούτυρο light, έχουμε βούτυρο lurpak light και φυσικά καλαμπόκι. Τι άλλο, αυτό θα το βρείτε πολύ εύκολα στο σούπερ μάρκετ και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ανάβουμε την κατσαρόλα μας να ζεσταθεί και ρίχνουμε μέσα 2-3 κουταλιές ελαιόλαδο, 1-2-3, δεν χρειάζεται παραπάνω. Θα βάλουμε μία κουταλιά βούτυρο γεμάτη. Εδώ, βούτυρο light lurpak από 100% αγελαδινό γάλα. Βλέπουμε πως λιώνει το βούτυρό μας. Χαμηλώνουμε τη φωτιά μας στην αρχή εδώ και όπως είναι βάζουμε το popcorn να πάει παντού στον πάτο της κατσαρόλας. Κουνάμε λίγο την κατσαρόλα μας δεξιά-αριστερά να πάνε παντού τα popcorn στον πάτο της κατσαρόλας και ήρθε η ώρα να βάλουμε το καπάκι μας. Δεν έχουμε παρά να περιμένουμε να γίνει το popcorn. Αυτή είναι η πιο ωραία ώρα. Αρχίζουν και σκάνε. Αν ανοίξετε λίγο το καπάκι, είστε έτοιμοι, παιδιά. Χαμός. Το ξανακλίνω. Ήταν αυτά που θέλω να φάω. Είναι το κόλπο μου. Λοιπόν, εδώ σβήνουμε τη φωτιά για να μην καούνε. Έχει θερμοκρασία και τα αφήνετε μέχρι να σκάσουν όλα τα popcorn. Ένα εδώ. Και ένα εδώ. Καθάρισα όλη την κουζίνα. Τέλεια. Τα popcorn νομίζω ότι είναι έτοιμα. Μπορούμε να τα δούμε. Δείτε τα τι ωραία που γίνανε. Έτοιμα. Αυτά λοιπόν, αν θέλετε να τα κάνετε απλά, πολύ απλά, βάζουμε αλατάκι και τα τρώμε. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε είναι να βάλουμε... σκάνε ακόμα μερικά. Θα βάλουμε μία μεγάλη κουταλιά σε ένα μικρό κατσαρολάκι βούτυρο lurpak light. Θα ανάψουμε το μάτι μας και θα το αφήσουμε να λιώσει. Είναι πολύ εύκολο. Θα πάρουμε ξύσμα από ένα λεμόνι, θα το βάλουμε και αυτό εδώ μέσα στο κατσαρολάκι. Τέλεια. Θα πάρουμε και το χυμό του, θα μπει και αυτό μέσα στο κατσαρολάκι. Λίγο θυμάρι, μπορείτε να βάλετε και άλλα μυρωδικά, ό,τι θέλετε εσείς. Και θα έρθει να ανακατευθεί μαζί με το popcorn αυτό το μείγμα που θα κάνουμε και θα δώσει μια πολύ ωραία και ιδιαίτερη νοστιμιά. Βάζουμε λοιπόν και το λεμόνι μας μαζί με το βούτυρο που έρχεται λιώνει, μαζί με το ξύσμα από το λεμόνι, λίγο θυμάρι και μια σκελίδα σκόρδο την οποία δεν την ψιλοκόβω, την αφήνω απλώς να δώσει λίγο άρωμα. Θυμαράκι, πολύ ψιλοκομμένο. Και έτσι κάνουμε ένα ωραίο αρωματικό βούτυρο και με αυτό θα αρωματίσουμε το popcorn μας. Το αφήνουμε να λιώσει. Νομίζω ότι θέλει λίγο βούτυρο ακόμα. Ήταν αρκετό το λεμόνι μας. Λοιπόν, πολύ απλά. Παίρνετε ένα μεγάλο μπολ. Εδώ. Όπως είναι τα popcorn από την κατσαρόλα. Τα αδειάζετε μέσα. Τέλεια. Έχει λιώσει το βούτυρο τώρα μαζί με το χυμό και όπως είναι πολύ γρήγορα, αυτό όμως θα το κάνετε αν πραγματικά έχει αρχίσει η ταινία και το μάτς, γιατί το περιχύνουμε, το ανακατεύουμε και κατευθείαν το τρώμε. Λοιπόν, ακούστε. Τέλεια. Και πολύ γρήγορα ανακατεύουμε και έτσι έχουμε πολύ ωραία γευστικά popcorn. Εδώ αν θέλετε μπορείτε να βάλετε τυρί να λιώσει. Μπορείτε να βάλετε αν θέλετε πάπρικα, μπορείτε να θέλετε να βάλετε κάρι και έτσι να κάνετε πολύ ωραία και διαφορετικά popcorn. Λοιπόν, είναι έτοιμα, αλλά τίποτα δεν τελειώνει εδώ. Θα πάρετε χάρτινα ποτήρια, τα οποία μπορείτε να βρείτε και στο σούπερ μάρκετ. Η κίνηση είναι απλή. Οπ. Εδώ. Ένα. Οπ. Δύο.
Θέλετε και ένα τρίτο, σας το βάλω. Οπ. Λοιπόν, εύκολα, γρήγορα popcorn. Το πιο ωραίο, το πιο γρήγορο και το πιο νόστιμο snack. Είναι ελαφρύ γιατί έχουμε βούτυρο λούρπα κλάιτ και νομίζω ότι είναι απλά τέλειο. Έλα Μανώλη, για να σου δώσω. Πάρε με το χεράκι σου. Έλα, έλα. Χεράκι, χεράκι, χεράκι εδώ. Οπ. Τέλος, το πήρε ο Μανώλης. Έλα ρε Δημήτρη. Έλα, έλα. Κάτσε, κάτσε εκεί που είσαι, θα σου δώσω, σου δώσω. Έλα, οπ. Λοιπόν, έδωσε και στο Δημήτρη να φάει. Κάπως έτσι λοιπόν τελειώνει και το σημερινό μας βίντεο, εύκολα και γρήγορα popcorn για το μάτς, για το σινεμά και όχι μόνο. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο σνακ για τα παιδιά, θα το λατρέψουνε. Μπορεί να σκεφτείτε και διαφορετικές γεύσεις. Μην ξεχνάτε, ωραίες συνταγές στο site μου alexpapandreou.gr και follow στο Instagram Alex Papandreou για νόστιμες ταξιδιάρικες φωτογραφίες και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!